Ένα λεπτό μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής και σε αυτό το σημείο θα δούμε την προσομοίωση δύο σεισμών και θέλω να έρθω σε εσάς κύριε Φασουλά. Η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη μαζί με τον οικονολήπτη μας τον Νίκο τον Εργαζάκη βρέθηκαν σήμερα στο σπίτι του σεισμού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και βίωσαν την εμπειρία δύο σεισμών που μοιάζουν με τους σεισμούς που προβλέπει το σενάριο της άσκησης σε Χανιά και Ηράκλειο, τα 6,4 ρίχτερ στα Χανιά και τα 7,2 ρίχτερ αύριο στο Ηράκλειο. Μιλήστε μας λίγο για αυτούς τους δύο σεισμούς. Είναι Ταϊβάν και Ιαπωνία, σωστά? Ναι, αυτοί οι σεισμοί ουσιαστικά όπως έχουν ανάποδα μεγέθη, για να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δηλαδή, στα Ταϊβάν κανονικά έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το σεισμό του Κόμπε, όμως τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αυτών των σεισμών προσομοιάζουν στα χαρακτηριστικά των δονήσεων που προβλέπει η άσκηση. Δηλαδή, ο ένας σεισμός στη Ταϊβάν τον νιώθουμε από μία μακρινή απόσταση, οπότε οι εντάσεις είναι διαφορετικές και τα σεισμικά κύματα μας έρχονται σε μεγαλύτερη διάρκεια. Ενώ ο σεισμός του Κόμπε είναι ένας σεισμός κοντινός και η ένταση που δίνει είναι πολύ πιο ισχυρή και πιο μεγάλη. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι σεισμοί για να γίνει αυτή η προσομοίωση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι για όσους έχουν βρεθεί σε αυτό το χώρο ότι σε τέτοιους σεισμούς είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς όρθιος εκείνη την ώρα του σεισμού. Και αυτό το λέω με την έννοια ότι η μόνη αντίδραση που έχουμε εκείνη την ώρα είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας μπαίνοντας κάτω από ένα γερό αντικείμενο. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία άλλη κίνηση. Για την ιστορία να πούμε ότι ο σεισμός της Ιαπωνίας ήταν 6,9 ρίχτερ και έγινε το 1995. Και ο σεισμός της Ταϊβάν ήταν 7,2 ρίχτερ και έγινε το 1999. Αυτός είναι ο σεισμός που μοιάζει με τον σημερινό σεισμό της άσκησης στα 6,4 ρίχτερ, παρά το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερος. Ενώ ο σεισμός της Ιαπωνίας, παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερος από τον αυριανό σεισμό με βάση την άσκηση, μοιάζει με τα 7,2 ρίχτερ του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε τι κατέγραψε ο φακός της Κρήτη TV, πώς αντέδρασε η Γεωργία Μακάκη στο σπίτι του σεισμού. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και στον προσομοιωτή σεισμού και θα ζήσουμε τον σεισμό στην Ιαπωνία 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το 1995. Ενώ στη συνέχεια θα ζήσουμε το σεισμό στην Ταϊβάν 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το 1999. Λοιπόν, κύριε Φασουλά, βλέπουμε ότι ο 7,2 ρίχτερ έχει μια πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, όμως εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε πολύ την διαφοροποίηση της έντασης. Εδώ μιλάμε για μια προσομοίωση. Είναι πραγματικά τρομακτικό σε πραγματικές συνθήκες ένα τέτοιο σεισμός, ειδικά αν είναι νύχτα και κάποιος είναι χαλαρός στο κρεβάτι του ή στο καναμπέ του. Νομίζω φάνηκε, λίγο να το πρόσεχε κανείς, ότι είχε πολύ μεγάλη διαφορά στην ένταση. Δηλαδή, στο πόσο έντονα γινόταν οι μετακινήσεις, στον πρώτο σεισμό έπεσαν πάρα πολλά τραπέζια και γενικά η μεταβολή και η δόνηση ήταν έντονη και είχε πολύ μεγάλες αναλλαγές. Μπορούμε να βλέπουμε και τις εικόνες από την προσομοίωση. Στο δεύτερο σεισμό ήταν μικρότερες οι εντάσεις και είχε όμως απλά τη μεγαλύτερη διάρκεια. Πάντα είναι αυτό το μεγάλο άγχος και η αγωνία που έχει οποιοδήποτε βιώνει ένα τέτοιο σεισμό, αν ο σεισμός θα σταματήσει ή θα έχει διάρκεια. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν συνεχίζοντας ο σεισμός θα αυξηθεί η ένταση του και θα έχει δυσάρεστες συνέπειες. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε αυτή τη διαφοροποίηση. Γιατί ας πούμε τα 7,2 ρίχτερ του σεισμού της Ταϊβάν μοιάζουν περισσότερο με τα 6,4 ρίχτερ της άσκησης σήμερα στο Χανιά. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 8 μονάδες που έχει διαφορά ένας σεισμός από τον άλλο.
Ο λόγος είναι η απόσταση. Η απόσταση είναι το εστιακό βάθος, που όσο πιο μακριά είναι, τόσο οι εντάσεις αποσβαίνονται και είναι λιγότερα έντονες οι επιπτώσεις και μικρότερες αυτές που νιώθουμε στην επιφάνεια. Ενώ όσο πιο κοντά σε εμάς είναι ο σεισμός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι εντάσεις. Βέβαια, μετά παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, έτσι όπως για παράδειγμα το έδαφος θεμελίωσης. Δηλαδή, αν κάποια περιοχή είναι σε βραχώδες υπόβαθρο ή αν είναι σε κάποια μαλακά εδάφη, όπως ήταν η περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Συζητούσα χθες σε μια εκδήλωση που είχαμε στον Κουρσόνα ότι το 1856 που έγινε ο ισχυρότερος από τους πρόσφατους σεισμούς που ισοπαίδωσε το Ηράκλειο, υπήρχαν καταγραφές ότι πάρα πολλά χωριά στον κάμπο του Ηρακλείου ισοπεδώθηκαν. Διπλανά χωριά όμως στον Κουρσόνα έπαθαν αυτές τις μεγάλες καταστροφές. Ο Κουρσόνας δεν έπαθε τίποτα, που ήταν ουσιαστικά σε ένα βραχώδες υπόβαθρο. Άρα είναι και άλλοι παράγοντες. Μπορεί καμιά φορά να είναι και πολύ τοπικοί, δηλαδή ανάμεσα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο και στο δεύτερο, το επόμενο οικοδομικό τετράγωνο, μπορεί οι συνθήκες να είναι εντελώς διαφορετικές όσον αφορά τη θεμελίωση και να δώσει διαφορετικές συμπεριφορές. Είναι απρόβλεπτο το φαινόμενο, πολυπαραγωγικό, αυτό λέμε όλοι, που ελπίζουμε να μην ζήσουμε σεισμούς με πολύ μεγάλες εντάσεις. Ας πούμε στην προσομοίωση, κύριε Φασουλά, ακούμε έναν θόρυβο, ότι αυτοί οι σεισμοί φαντάζομαι έχουν και ένα συνδυασμό ενός τρομακτικού θορύβου που προκαλούν μια αναστάτωση και ένα πανικό, σωστά. Πάντα. Και ένα ερώτημα που μου έρχεται, εδώ βλέπουμε ας πούμε ότι τα τραπέζια που υπάρχουν στο χώρο πέφτουν. Τελικά είναι ασφαλές να βγούμε κάτω από το τραπέζι? Ναι, αυτά τα τραπέζια πέφτουν γιατί όπως είδατε είναι σε λίγο στενόμακρα και ψηλά είναι τραπέζια φροντιστηρίου. Αλλά ένα τετράγωνο τραπέζι όπως αυτά που έχουμε στο σπίτι μας δεν θα πέσει από το σεισμό. Ο κανόνας βέβαια λέει ότι αν θα μπούμε κάτω από ένα γερόπλο πρέπει να κρατάμε το πόδι. Να κρατάμε το γιατί πόδι. Γιατί θα μετακινηθεί. Φαντάζομαι έχετε δει σε περιπτώσεις σεισμών πολύ βαριές ηλεκτρονικές συσκευές όπως είναι ψυγεία ή πλυντήρια να έχουν πάει στα άλλα δωμάτια από εκεί που ήταν. Έτσι, φαντάζεστε δηλαδή τη δόνηση που γίνεται εκείνη την ώρα. Αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις σε ένταση μοιάζουν με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου? Δηλαδή βίωσαν αυτό το ταρακούνημα οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι? Ο σεισμός του Κόμπε είχε ίδια χαρακτηριστικά και περίπου ίδιες εντάσεις με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου σε γενικές γραμμές, γιατί ξέρουμε ότι στο Αρκαλοχώρι υπήρξαν κάποιες περιοχές που έδωσαν πολύ υψηλές εντάσεις, μη αναμενόμενες εντάσεις. Αλλά σε γενικότερο βαθμό, ναι, είναι ο σεισμός του Κόμπε, επειδή ο σεισμογράφος του κατέγραψε ήταν ακριβώς πολύ κοντά στο επίκεντρο, σχεδόν δίπλα, κάποιος το νιώθει το ίδιο. Το γεγονός ότι μιλάμε για σεισμικές δονήσεις, ας πούμε, όπως το Αρκαλοχώρι, που δεν υπάρχει θάλασσα, που δεν υπάρχει αυτή η εκτόνωση. Γιατί τα 5,9 Ρίχτερ ήταν στο Αρκαλοχώρι. Αν κανείς ακούσει 5,9 Ρίχτερ βλέποντας τα 7,2 ή τα 6,9 ή τα 8, λέει ένας πολύ μικρότερος σεισμός. Όμως ήταν ένας πολύ καταστροφικός σεισμός αυτός του Αρκαλοχωρίου. Ναι, παρά τα 5,9 Ρίχτερ. Η κρίσιμη παράμετρος και το στοιχείο είναι ότι η ένταση. Η ένταση με την οποία πλήττει ο σεισμός μια περιοχή. Αυτό είναι το κρίσιμο. Μπορεί ο σεισμός να είναι 5 ρίχτερ και επειδή είναι πολύ κοντά σε κάποιους οικισμούς και τα εδάφη να είναι καλά, να δώσει επιπτώσεις ίδιους με ένα 7 σεισμό ρίχτερ. Παρά το γεγονός ότι στο Αρκαλοχώρι υπήρχαν καταρρεύσεις, αλλά και σε χωριά πέριξ του Αρκαλοχωρίου και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, υπάρχει εξήγηση γιατί αυτός ο σεισμός, ενώ ήταν τόσο καταστροφικός, βεβαίως οδήγησε σε τραγωδία. Ένας συντοπίτης μας χάθηκε στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Περιορίστηκε σε ένα θύμα και σε μικροτραυματισμούς. Υπάρχει ερμηνεία και εξήγηση σε αυτό? Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν στην ώρα που έγινε ο σεισμός. Ότι κρίσιμος παράγοντας ήταν η ώρα του σεισμού. Ήταν γύρω στις 9 η ώρα. Όλος ο κόσμος ήταν στο πόδι, τα παιδιά στα σχολεία, οι άνθρωποι στις δραστηριότητές τους κυκλοφορούσαν. Δεν τους έπιασε δηλαδή εξ απρόπτου μέσα πάνω στο κρεβάτι ή μέσα στο σπίτι. Αυτός ήταν πολύ κρίσιμος παράγοντας. Μάλιστα.